Γιατί σε έχουν κατηγορήσει για αυτό. Σε έχουν κατηγορήσει ότι έστησε ένα σοου. Ένα σοου, ας πούμε. Ότι έκανε ένα σοου. Το στήσαμε μαζί με τον Τζίπρα, τον Σκουρλέτη και μάλλον και η Σβίγκου πρέπει να ήταν. Κοιτάξτε, τώρα, επειδή ξέρετε τηλεόραση εσείς. Και οι τρεις, ξέρετε. Ξέρει, έχει κάνει και στην έρτη τηλεόραση. Εγώ το ήξερα αυτό από την Παρασκευή. Έχει ανακοινωθεί, έχει γίνει οικογενειακή σύσκεψη και έχουν πει OK. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι ενημερώσει του στενού συνεργάτε. Για να μην αναστατώσει την ομάδα. Το σκηνοθέτη, τον αρχισυντάκτη. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη και θα πω ναι. Λέει λοιπόν, το πάρω λίγο από την αρχή. Λέω ο σκηνοθέτη, να ετοιμάσουμε κάτι να σου πούμε γεια. Αυτό το αφιέρωμα που έπαιξε. Ένα τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού ήταν. Ναι. Δεν έβαλα το Αβάντι Πόπολο Παντιέρα Ρώσα. Ένα ερωτικό τραγουδάκι που έλεγε γεια σας παιδιά, στους φίλους μου. Εγώ, εσύ ξέρεις ζεστ. Είναι μεγάλο συνέστημα. Αυτό το έχουν ετοιμάσει. Τι περιμέναμε εμείς τώρα. Ότι αφού ξεκινάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 12 και ξεκίνησε 12 και 20. Λέμε, στη 1 θα τελειώσει, στις 2 θα τελειώσει, στις 3 θα τελειώσει, 4 παρά 10 θα τελειώσει. Δεν τελείωνε. Οπότε η απόφαση που πήραμε, γιατί εγώ δουλεύω και η Χριστίνα έχει έρθει και στην εκπομπή, δουλεύω λίγο σαν κοινότητα. Ότι εγώ θα βγω όπως κάνω στην αρχή ναών πριν το σήμα και θα πω γεια σας, χωρίς να πω κόμμα. Γεια σας. Θα ακούσατε τις ειδήσεις, θα τις ακούσετε. Δεν μπορώ να συμμετάσχω. Γεια σας και αφιερώνω τραγουδάκι στους συνεργάτες μου. Όμως η ανακοίνωση δεν είχε βγει. Οπότε υπήρχε ένα ερώτημα με τον Κωνσταντέλο τότε, τον αρχισυντάκτη. Τι κάνεις? Να κάνω αυτό που έλεγε συνάδελφος, να πάρω 2 μέρες ασθένεια. Άμα έχεις μάθει το ψέμα, ρε παιδί μου, το λες. Να πάρεις 2 μέρες άδεια ασθενείας. Μα δεν ήμουν ασθενής, ήμουν ήδη στη δουλειά μου. Και λέμε τότε, ωραία, θα γίνει κανονικά ό,τι γίνει και τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, θα πω παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω, φεύγω. Διότι αν δεν ήμουνα, τι θα έλεγα? Α, ξέρετε, μου είχα μια πληροφορία, αλλά δεν μπαίνω. Τώρα μπαίνω. Είχες καλεσμένο μετά από. Είχα το Μηταράκι. Εμένα το μεγάλο μου άγχος ποιο ήταν? Και όχι μόνο, και τον έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από το Βόλο. Ήμουν τυχερός. Διότι έσκασε αμέσως μετά τη μητέρα που κατήγγειλε βίαιη προσαγωγή του παιδιού της στην Γαδά από το τμήμα πάλι, το αμαρτωλό τμήμα ασφάλειας της Ομονίας. Και με το που τελειώνει, ακούω τον Κωνσταντέλο, ο Σκουλάς πρέπει να βγει. Αν παρατηρήσεις το βίντεο, είμαι πάρα πολύ ταραγμένος. Δηλαδή, και πολύ τυχερός όμως. Πώς θα έπρεπε να συνέντευξη από τον Μημαράκη? Ως τι? Ως υποψηφίος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Μηταράκι. Μου λέγανε δεν τελείωσε η εκπομπή. Μηταράκι. Το Μηταράκι. Πώς θα έπρεπε να συνέντευξη από τον Νότι? Δηλαδή, ήταν νομίζω τυχερό, ήταν καλό που βγήκε. Θα ήμουν πιο τυχερός αν ήταν πριν. Πάντως, για πες μου, Σύρια Γιώργο, αν ήσουν εσύ, πώς θα το διαχειριζόσουν? Να μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε σε αυτό. Ήταν τα πράγματα. Και πολύ ανθρώπινο. Ήταν και πολύ. Για να έρθουμε όμως τώρα.